στήχιζαν πανάκριβα ανάλογα με το υλικό από το οποίο ήταν φτιαγμένες. Παππούς του μηχανισμού των αντικυθύρων, σύμφωνα με τους ερευνητές, φαίνεται να είναι ο Αρχιμίδης. Οι παρατηρήσεις του, όπως όλα δείχνουν, αποτέλεσαν τη βάση για τη λειτουργία του αρχαιότερου αστρονομικού υπολογιστή του κόσμου. Εξετάστηκαν οι καταγραφές των εκλήψεων που υπάρχουν στις κλίμακες, τα στοιχεία για τις ώρες, τις ημέρες και τα έτη, και προσδιορίστηκε με ακρίβεια πλέον σε ποιο μέρος του κόσμου έγιναν τότε οι μετρήσεις αυτές. Όλα δείχνουν τι άλλο, τη Σικελία. Η υπογραφή του Αρχιμίδη, αλλά και των μαθητών του, βρίσκεται πάνω στις κλίμακες που δείχνουν τις εκλήψεις του ήλιου και της σελήνης, μόνο στις Σιρακούσες και στο Ταυρομένιο οι συγκεκριμένες 13 εκλήψεις είναι δυνατόν να έχουν παρατηρηθεί, για να είναι ορατές την τάδε ώρα και την τάδε ημέρα κλπ. Που διαβάζουμε στις κλίμακες. Οι κατασκευαστές είχαν στα χέρια τους τις μετρήσεις ακριβίας και οι αγοραστές τις οδηγίες χρήσης χαραγμένες πάνω στη φορητή αυτόματη συσκευή που είχε χρήση ημερολογιακή, αστρονομική, κλιματολογική, μετεωρολογική, χαρτογραφική αλλά και χρήση πλοήγησης. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, σύμφωνα με τους ερευνητές, υπολογίζεται ότι είχε αυτό το μέγεθος και το περίβλημά του ήταν κατασκευασμένο από μπρούτζο, ξύλο, μάρμαρο, πολύτιμους λίθους, ανάλογα με το βαλάντιο του υποψήφιου αγοραστή. Το πολύπλοκο αστρονομικό όργανο, ο πίναξη πινακίδι όπως ονομαζόταν, χρονολογείται μεταξύ του 150 και 100 π.Χ. Ήρθε στο φως το 1900 όταν σπουγγαλίοι στη Σίμης ανακάλυψαν ανοιχτά των αντικυθύρων ένα ρωμαϊκό ναυάγιο του 1ου π.Χ. αιώνα. Η αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού συνεχίζεται. Ολοκληρωμένη γνώση όμως για το τι ακριβώς έκανε μπορεί να μην έχουμε ποτέ, καθώς έχει σωθεί μόνο το 20% του. Τα τρία μεγαλύτερα τμήματά του εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250.